προηγούμενες συναντήσεις, όπως είχαμε ξαναπεί πιο παλιά, που είχαν γίνει με τον κύριο Δήμαρχο και τους συνοπιούς και τους αμπεροκαλλιεργητές, είχε καταδειχθεί μεταξύ των άλλων θεμάτων ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για πολλούς και διαφόρους λόγους της συγκρότησης ενός τοπικού συμβουλίου στην αμπελογική ζώνη του Μαντινία, της ζώνης Κόπου Μαντινία. Ο Δήμος στην διαδικασία τότε αυτή ανάλαβε την πρωτοβουλία και ανάλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει τις διαδικασίες και να φτάσουμε και σε ένα καταστατικό έτσι ώστε αυτό το πράγμα να αρχίσει να λειτουργεί κάποια στιγμή. Τι είναι τώρα τα συμβούλια, αυτά τα τοπικά συμβούλια? Τα τοπικά συμβούλια είναι κάποιες οργανώσεις στις οποίες μετέχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με το κομμάτι του αγροτικού τομέα. Δηλαδή, μιλάμε για τους αγροκαλλιεργητές, για τους συνοπιούς, για τους διακινητές ίνων, για εστιατόρες και οποιοδήποτε μπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Οι οργανώσεις αυτές είναι αναγνωρισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίκειται η αναγνώρισή τους και στην Ελλάδα, με το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να κατατεθεί για σχετικά θέματα πολύ σύντομα. Και οι αρμοδιότητες οι οποίες αναλαμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργούν, αλλά και που και στην Ελλάδα θα γίνει το ίδιο, είναι καταρχήν ότι με τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπορούν να αναλάβουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παρέμβουν δραστικά και σημαντικά στην προώθηση, στην προβολή και στην καλύτερη τοποθέτηση στην αγορά του προϊόντος, του ΠΟΠ Μαντινία. Μπορούν δεύτερον να έχουν σημαντικές παρεμβάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη ζώνη από θέματα ποιότητας, δηλαδή να γίνονται από το σωματικό όταν θα δημιουργηθεί αυτό το συμβούλιο με συνεργάτες του που θα έχει προσλάβει ή μπορεί να συνεργάζεται ελεύθερους συνεργάτες, να κάνει συνεχείς ελέγχους για την ποιότητα του προϊόντος, για το αν το προϊόν συγκεκριμένο μπορεί να μπει στην αγορά σαν από Μαντινία ή δεν μπορεί σε συγκεκριμένη περίοδο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ποιότητα του προϊόντος, του σταφυλίου και του κρασιού. Και μια τρίτη δυνατότητα την οποία έχει είναι ότι μπορεί να παρέμβει νομικά με νομικούς συμβούλους του οποίους θα έχει για οτιδήποτε θέμα μας κολλεί τη ζώνη. Καταφέραμε, κάναμε μια επαφή και λέω καταφέραμε γιατί είναι έτσι ο κ. Γεωργόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την εργασία, είναι δικηγόρος στην Αθήνα αλλά είναι καθηγητής ποινικού δικαίου σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, τη ΡΕΜ. Συναντηθήκαμε πριν από ένα-ενάμιση μήνα περίπου, μια την οποία ο κ. Βασάκος, ο Λονίδας, ο κ. Μαλίδης και εγώ, κάναμε μια πρώτη κουβέντα. Και την Δευτέρα ο κύριος Γεωργόπουλος παρέστησε τη συνάντηση αυτή που είχαμε, έτσι ώστε να ακούσει και απόψεις των φορέων των εμπλεκομένων και να προχωρήσει σιγά σιγά στο αρχικό σχέδιο του καταστατικού, το οποίο θα το δούμε και να γίνει τελικά η διαβούλευση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Συμμετέχουν όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές, αμπελοϊνοποιοί. Η διαδικασία που έχει γίνει είναι ότι στις συναντήσεις που είχαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και αργότερα με ελληνοποιούς και αμπελολογούς και μαζί αλλά και ξεχωριστά για τους δύο κλάδους. Υπήρχαν κάποιες αντιπροσωπείες από τον Μπελογκόν, οι οποίοι καταρχήν είχαν συζητήσει, είχαμε συζητήσει μαζί τους, είχαν δει τη θετική έτσι, το θετικό του να δημιουργηθεί αυτό το συμβούλιο. Και στην σύσκεψη, η οποία έγινε χθες, καταλήξαμε σε τρεις ενέργειες, οι οποίες έχουν να κάνουν μέχρι μέσα στο καλοκαίρι. Με πρώτη και κυρίαρχη είναι ότι ο Δήμος μαζί με κάποιους άλλους από τους μετέχοντες στη σύσκεψη, δηλαδή με κάποιους οποίους είμαι, κάποιους από τους εκπροσώπους κλπ. Θα αρχίσουμε πολύ έντονα από την ερχόμενη εβδομάδα να κάνουμε επισκέψεις σε χωριά μας ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για να υπάρξει μια μαζικότητα συμμετοχή αλλά και για να μπορέσουν να εκλεγούν κάποιοι εκπρόσωποι των αμπελουργών γιατί η πρόβλεψη που έχει γίνει για το καταστατικό είναι να υπάρξει μια ισομερή συμμετοχή εινοποιών και αμπελουργών και θα υπάρξει και συμμετοχή ενός εκπροσώπου του Δήμου. Ένα εκπρόσωπο από τον περιπτήριο, τον εμπορικό περιπτήριο, μάλλον ο οποίο θα είναι πιθανόν από το Σύλλογο Εστιατόρων που έχει γίνει κάποια συζήτηση και θα υπάρχει και ένα εκπρόσωπο από το Γεωτεχνικό Περιπτήριο. Αυτή είναι η αρχική σκέψη, η οποία βέβαια στην πορεία τη διαβούλευση που θα υπάρξει για το καταστατικό θα μπορεί να τα αλλάξουμε. Τι θα πει ο Περιπτήριο, συνήθω γίνονται και κάποιε προ το Σεπτέμβριο, μετά από δύο μήνε περίπου, κάθε χρόνο γίνονται κάποιε εκδηλώσει όσον αφορά για αυτό το θέμα, την εινοποιία, το κρασί, τα μπέλια και όλα αυτά. Τι έχετε φροντίσει πέρα από αυτά που μας είπατε με τη συνάντηση που είχατε, τι έχετε κάνει σε ως πολιτική εκδήλωση να διαφημιστεί το μοσχοφύλλο από τα κρασιά του Δήμου της Τρίπολης, έτσι ώστε να έχει μια πέρα από τη διεθνή απήχηση που έχουμε, ακόμα πιο έντονη και για προς όφελο των παραγωγών. Σε συνάντηση την οποία θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί για να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα, ο Δήμος Τρίπολης έχει εντάξει στο Leader, στο πρόγραμμα Leader, η γιορτή κρασιού. Μαντινία, η γιορτή πατάτας και η γιορτή ελιάς, οι οποίες θα διοργανωθούν εδώ στο Αυγούστου, το δεύτερο 15
τον Αυγούστου. Γι' αυτό θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Απλώς μια και μου το είπατε. Στη γιορτή κρασίου, η οποία θα γίνει και σε μια ημερίδα η οποία προβλέπεται να γίνει, ο καθηγητής, ο οποίος είναι Σκοπιοκάτο, ο οποίος έχει αναλάβει τη σύνταξη του καταστατικού για το Συνδικό Συμβούλιο, θα κάνει την παρουσίαση του καταστατικού.